Πυρήνη. Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου της Ασιακής Ένωσης Καβάλας, σας καλωσορίζω και σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας στην καθιερωμένη εκδήλωση της Κοπής της Βασιλότητας, με την οποία ο Ιστορικός μας Σύλλογος ανοίγει τον κύκλο των πολιτιστικών και κοινωνικών του δράσεων για το νέο έτος που μόλις ανέτειλε. Στο σημείο αυτό επιτρέψτε μου να ζητήσω συγγνώμη από τα μέλη και τους φίλους της Ασιακής Ένωσης για την αλλαγή της ημερομηνίας, καθώς η σημερινή εκδήλωση είχε προγραμματιστεί για τις 25 Ιανουαρίου. Επιχειρώντας ένα σύντομο απολογισμό των δράσεων για τη χρονιά που πέρασε, θα μπορούσαμε να πούμε ότι η Ασιακή Ένωση, συνεχίζοντας την πολιτιστική και κοινωνική της πορεία, πραγματοποίησε το 2014 πολλές και πετυχημένες εκδηλώσεις, υπηρετώντας πιστά την τοπική ιστορία, τον πολιτισμό και την παράδοση του νησιού μας. Ας θυμηθούμε μερικές από τις εκδηλώσεις που διοργανώσαμε τη χρονιά που πέρασε. Η βράβευση των αριστούχων θασίων ή θασιακής καταγωγής μαθητών που πραγματοποιείται ανελιπώς από το 1974 ήταν και τη χρονιά που μας πέρασε το κορυφαίο πολιτιστικό γεγονός της Θάσου. Το 2014 βραβεύσαμε στα λιμενάρια της Θάσου 152 μαθητές. Στην ίδια εκδήλωση έγινε η απονομή των βραβείων και επένωσε μαθητές γυμνασίων και λυκείων που πήραν μέρος στο διαγωνισμό φωτογραφίες που διοργάνωσε για δεύτερη φορά, για δεύτερη χρονιά, η Θασιακή Ένωση στη μνήμη του Λάζαρου Αλβανού με θέμα η Θάσος. Ο αποκριάτικος χορός μας ήταν και πάλι το μεγάλο γεγονός της αποκριάς στην πόλη μας. Η ετήσια πολιτιστική εκδήλωση με χορούς και τραγούδια της Θάσου και άλλων περιοχών της πατρίδας μας και η έκθεση ερασιτεχνών ζωγράφων που πραγματοποιήθηκε στο αμφιθέατρο της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας στις 18 Οκτωβρίου απέσπασε τα αυθόρμητα χειροκροτήματα του κοινού. Ήταν ομολογουμένως μια εξαίσια βραδιά αφιερωμένη στην 102η επέτειο της απελευθέρωσης του νησιού μας, της Θάσου. Θερμά συγχαρητήρια στο χορευτικό μας τμήμα και στη χοροδασκάλισσα Δέσποινα Καλαμούκη. Θερμές ευχαριστίες και στα χορευτικά τμήματα των 4 πολιτιστικών συλλόγων που συμμετείχαν, του Πολιτιστικού Συλλόγου Ιγνηλάδες, της Κρητικής Αδελφότητας, της Πανυπηρετικής Ένωσης και του Συλλόγου Ευρυτών.